Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω το πλαίσιο του να περιγράψω τι είναι αυτή η συμφωνία, τι είναι ουσιαστικά αυτό για το οποίο μιλάμε. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι για να στηθούν αυτές οι εμπορικές συμφωνίες, κατά κανόνα, αλλά πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν στρατιές εξειδικευμένων δικηγόρων, συμβούλων, επικοινωνιολόγων, οι οποίοι δουλεύουν για να κάνουν πολύ περίπλοκο και στριφνό κάτι που στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλό. Στόχος αυτών των συμφωνιών είναι η περαιτέρω αναδιανομή. Η περαιτέρω αναδιανομή χρήματος και εξουσίας, η οποία θα κατοχυρωθεί και θεσμικά υπέρ των αγορών. Καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι η TTIP δεν είναι μόνη της. Συνοδεύεται από εξίσου στριφνά ακρονίμια, όπως η TPP, η οποία κυρώθηκε πρόσφατα και αφορά τις διαπραγματεύσεις, τη συμφωνία που προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και 12 χωρών του Ειρηνικού, μεγάλων χωρών όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία κτλ. Η ΣΕΤΑ, η οποία έχει καταλήξει σε κείμενο, έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις της και αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό που επήγε στην παρούσα είναι να επικεντρωθούμε στη ΣΕΤΑ, διότι οι περισσότερες από τις μεγάλες πολυεθνικές έχουν έδρα και στον Καναδά, οπότε μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και μέσω εκεί. Και η TISA. Επειδή δεν θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτή, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Η TISA αφορά τις υπηρεσίες. Αφορά τις υπηρεσίες και αυτό που περιέχει είναι ότι όλα ιδιωτικοποιούνται, εκτός από το στρατό και την αστυνομία. Επίσης, οι ιδιωτικοποιήσεις, παρούσες ή μέλουσες, είναι μη αναστρέψιμες. Δεν μπορεί να επανέλθει τίποτα στα χέρια του κράτους. Για να καταλάβετε, μέχρι τώρα υπάρχει το ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, αν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, πρέπει να αναφέρεται ρητά σε μια συμφωνία. Στην TISA αλλάζει τελείως αυτό το σκεπτικό και αυτό που αναφέρουν είναι ότι για να μην μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί κάτι, πρέπει να αναφέρεται ρητά. Τα μόνο που αναφέρονται ρητά, λοιπόν, είναι ο στρατός και η αστυνομία. Στο άθροισμά τους, αυτές οι συμφωνίες αφορούν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αφορούν 80 χώρες και στην πραγματικότητα τα 2 τρίτα του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ξέρουμε από το παρελθόν ότι όποιος καταφέρει να ελέγξει στις εμπορικές συμφωνίες το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, γίνεται αυτό που λέμε παγκόσμιος leader. Ότι ή leader στην περιοχή του. Γιατί είναι πολύ πιο κοστοβόρο για κάποιον άλλο να ακολουθήσει άλλα πρότυπα από το να πάει να στοιχηθεί από πίσω του. Άρα, στην πραγματικότητα, αν καταφέρεις να έχεις φτιάξει ένα εμπορικό πρότυπο για τα 2/3 του παγκόσμιου ΑΕΠ, είναι βέβαιο ότι υποχρεώνεις και τους άλλους να ακολουθήσουν τα ίδια πρότυπα. Όπως είπα, λοιπόν, πρόκειται για στριφνά ακρονίμια και ένα στριφνό θέμα. Στην πραγματικότητα, όμως, αν κάποιος μπορέσει να αποκωδικοποιήσει αυτή τη συμβιλική τεχνικο-οικονομική γλώσσα, κατανοεί ότι στην ουσία του είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Και είναι συναρπαστικό γιατί δείχνει πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός λειτουργεί αναζητώντας, όπως ξέρουμε, διαρκώς καινούργιες περιφράξεις. Αυτές οι περιφράξεις στη συγκεκριμένη περίπτωση, παλιότερα ήταν τα βοσκοτόπια, σε άλλη φάση ήταν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ήταν η μόχλευση. Αυτό έχει φρακάρει από το 2008, όπως έχει φανεί. Τη καινούργια περίφραξη, λοιπόν, έχει να κάνει με τα δικά μας δικαιώματα και κεκτημένα των τελευταίων 100 ετών και με το χρήμα που υπάρχει στα δημόσια ταμεία, που προέρχεται από τους φορολογούμενους. Αυτό που επίσης είναι καινοφανές στην περίπτωση αυτών των συμφωνιών και θα δούμε για ποιο λόγο, είναι η αδιαφάνεια. Δεν υπάρχει προηγούμενο εμπορική συμφωνίας η οποία να συνοδεύεται από τέτοια τεράστια αδιαφάνεια. Για την TTIP μάθαμε από τα Wikileaks, τα οποία έχουν προσφέρει τεράστια υπηρεσία και σε αυτό το θέμα, όπως και σε πολλά άλλα. Για να καταλάβετε στην αρχή, εμείς αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα και το κίνημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία 2 χρόνια. Στην αρχή, όταν ζητούσαν οι ευρωβουλευτές, αυτοί που συμμετείχαν στις επιτροπές εμπορίου, όταν ζητούσαν αρμόδιοι υπουργοί να ενημερωθούν, η μόνη δυνατότητα που είχαν, γιατί δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση, ήταν να μπουν σε ένα δωματιάκι στις Βρυξέλλες, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου εκεί υπήρχαν διαβαθμισμένα έγγραφα, δηλαδή όχι στο σύνολό τους, αλλά μόνο αυτά που υπήρχαν για να τα δουν, όχι οι κινηθνητοί, αλλά οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και οι αρμόδιοι υπουργοί. Αυτά λοιπόν, μόνο τα έγγραφα ήταν προσβάσιμα, επιτρέπονταν να μπουν εκεί μέσα μόνο με χαρτί και μολύβι.
Χωρίς φωτογραφική μηχανή, χωρίς κινητό, χωρίς καμία δυνατότητα να μπορέσουν να βγάλουν προς τα έξω μεγάλη πληροφορία από το κείμενο. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, τις τεράστιες διαμαρτυρίες που υπήρξαν και από θεσμικά πρόσωπα για το γεγονός ότι δεν είχαν πληροφόρηση, η πρόοδος που είχαμε είναι ότι αυτά τα διαβαθμισμένα πάλι έγγραφα και όχι τα έγγραφα στο σύνολό τους μπορούν να είναι προσβάσιμα από τον αρμόδιο υπουργό στις κατατόπους πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε χώρα. Νομίζω ότι και αυτό είναι ενδεικτικό. Γιατί έχει γίνει λοιπόν τόσο μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς για να κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν κρυφό κάτι, υπάρχει κάποιος λόγος. Κάποιος έχει σχολιάσει ότι η συνθήκη συγκεκριμένη είναι σαν τα τρόλ της νορβηγικής μυθολογίας. Πετρώνει μόλις τη δει το φως της δημοσιότητας. Και αυτό έχει φανεί μέχρι ένα σημείο, γιατί η δημοσιότητα ήταν αυτή που σε έναν βαθμό καθυστέρησε και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η ιστορία της TTIP. Αρχικά, επρόκειτο για μια πρωτοβουλία μιας ομάδας επιχειρηματιών, ένα business club στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από 10 χρόνια, αυτό το business club μετατράπηκε σε επιτροπή συμβουλευτική του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, το θέμα, όπως το είχε επεξεργαστεί αρχικά η πρωτοβουλία ομάδας επιχειρηματιών των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκε σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κομισιόν και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται encrypto, όπως είπαμε. Καταλήγουν σε ένα κείμενο, μετά αυτό το κείμενο πηγαίνει στους ευρωπαϊκούς και θα δούμε σε κάποιες περιπτώσεις αν τα καταφέρουμε και στους εθνικούς θεσμούς, όπου εκεί όμως, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με ένα ναι ή με ένα όχι επί του κειμένου. Δεν μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις, δεν μπορεί να παρέμβει νομοθετικά και να βάλει ένα άλλο πλαίσιο. Το Matrix, το σχέδιο, έχει τεθεί από τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει προηγούμενα, στις οποίες εταιρείες, κλαμπ πολυεθνικών, το Corporate Europe, πρόσκειται για συσσωματώσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιρεών, οι οποίες έχουν έγκαιρη ενημέρωση και συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις από την αρχή. Από όσο γνωρίζουμε, το 92% των συναντήσεων που έχει γίνει στα πλαίσια της διαβούλευσης έχει γίνει με ιδιωτικούς φορείς. Και κυρίως με το US Chamber, που πρόκειται, σαν να λέμε, το επιμελητήριο το εμπορικό των Ηνωμένων Πολιτειών, και το Business Europe, που είναι το αντίστοιχο που εδράζεται στις Βρυξέλλες. Γνωρίζουμε ότι κυρίως το lobbying, άμα δούμε πόσα λεφτά έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία επικοινωνιακά και ερευνητικά, κυρίως το lobbying που έχει γίνει από αυτό που λέμε agro-business, δηλαδή αυτό που περιλαμβάνει τα τρόφιμα, τα μεταλλαγμένα, τη βιοτεχνολογία, τους πατενταρισμένους σπόρους κτλ., είναι το τριπλάσιο από ό,τι άλλων μεγάλων κλάδων, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Εδώ να αναφέρω, γιατί είναι ενδιαφέρον ως νούμερο, ότι μεταξύ του 2012 και του 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει 300 δισεκατομμύρια στη ΣΥΠΑ. Είναι ο πρώτος της εξαγωγικός εταίρος. Το αντίστοιχο νούμερο για τις ΗΠΑ, οι ΗΠΑ εξάγουν 200 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διαφορά των 100 δισεκατομμυρίων αφορά κυρίως τα τρόφιμα. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δούμε λίγο τη γεωπολιτική διάσταση αυτής της συμφωνίας. Αυτό το σχέδιο ελέγχου του παγκόσμιου εμπορίου με τους όρους που θα δούμε παρακάτω, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουν τα τελευταία 30 χρόνια. Η διαφορά είναι ότι αυτή η προσπάθεια γινόταν στα πλαίσια του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Με την ανάδυση των περιφερειακών οικονομικών δυνάμεων, όπως της Βραζιλίας, της Κίνας και της Ρωσίας, αυτό έπαψε να είναι τόσο εύκολο. Γιατί αυτοί δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν τις δυτικές δυνάμεις να πάρουν το ρόλο του παγκόσμιου, να θέσουν το πλαίσιο του ανταγωνισμού του εμπορικού με τους όρους που συνέφερε αυτές τις δυνάμεις. Το αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού, πέραν του ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία, ήταν ότι διέρεαν πληροφορίες και έτσι ενημερώνονταν οι πολίτες, ενημερώνονταν τα κράτη και ο καπιταλισμός έχει τις αντιφάσεις του, οπότε δημιουργούνταν μεγάλες αντιδράσεις. Αυτό που έκαναν λοιπόν όταν είδαν στο γύρο της Ντόχα, ο οποίος ξεκίνησε το 2001 και μπλόκαρε το 2008, όπου το 2011 το παρατήσανε τελείως. Αρχίσανε από το 2008 που έγινε σαφές ότι δεν προχωράει στα πλαίσια του ΠΟΕ,
άρχισαν να προσπαθούν να το κάνουν με τέτοιου είδους συμβάσεις, όπως αυτές που λέμε τώρα, αυτές τις τέσσερις. Αυτό που εξασφαλίζουν είναι την πλήρη αδιαφάνεια και την πλήρη μυστικότητα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει στα πλαίσια του ΠΟΕ. Και είναι προφανές ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι προσπαθούν να ανακόψουν και την άνοδο της Κίνας. Ωστόσο, δεν είναι μόνο εμπορικοί λόγοι και γεωπολιτικοί. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει να κάνει και με αλλαγή αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως δημοκρατία. Γιατί αν ήταν έτσι, υπάρχει και η GATT, υπάρχουν διάφορων άλλων ειδών τρόποι με τα οποία θα μπορούσαν να συνεχίσουν να τα προωθούν. Λοιπόν, αυτές οι συμφωνίες έχουν χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο Ομπάμα ως νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών. Και πραγματικά είναι μια νέα γενιά. Περιλαμβάνουν κάποια κόλπα μέσα, στα οποία θα αναφερθούμε προσπαθώντας να τα αποκρυπτογραφήσουμε. Λέγονται ζωντανές συμφωνίες. Γιατί λέγονται ζωντανές? Γιατί κανονικά στις εμπορικές συμφωνίες κάθονται τα μέρη και συμφωνούν για τα θέματα τα οποία είναι υπό διαπραγμάτευση. Καταλήγουν με λεπτομέρεια σε κάποια κείμενα και σε κάποιες συμφωνίες και μετά αυτός είναι ο κανόνας πάνω στον οποίο λειτουργούν. Εδώ λοιπόν μας λένε ότι δεν θα είναι αυτές οι συμφωνίες θα αποκτήσουν το χαρακτήρα του ότι το δίκαιο του επενδυτή, το όφελος του επενδυτή, ανάγεται σε συνταγματικό κανόνα. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα οποιαδήποτε νομοθετική πράξη ή ρύθμιση ή συμφωνία θα πρέπει να κρίνεται με κριτήριο το συμφέρον του επενδυτή. Άρα η νομολογία, άρα ο κανόνας και τα κείμενα θα διαμορφώνονται στην πορεία με αυτό το κριτήριο, το οποίο θα πρέπει πάντα να το λαμβάνουν υπόψη τους οι αρμόδιοι θεσμοί. Παραδείγματα, πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει το ISDS, άλλο ένα στριφνό ακρονίμιο. Το ISDS ουσιαστικά σημαίνει τρόπος επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών. Μέχρι τώρα, όταν υπήρχε κάποια διαφωνία ή κάποιο πρόβλημα μεταξύ επενδυτών και κρατών, έπρεπε ο επενδυτής είτε το κράτος να καταφύγει στο εθνικό σύστημα ή το ευρωπαϊκό, στο δικαστικό σύστημα που υπήρχε για να μπορέσει να ζητήσει ο επενδυτής αποζημίωση ή το κράτος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, μας λένε ότι δεν αρκεί, δεν τους αρκεί το εθνικό δικαστικό σύστημα, το ευρωπαϊκό ή το διεθνές, και ότι θέλουν να φτιαχτούν δικαστήρια τα οποία θα είναι εταιρικά. Όταν λέμε εταιρικά, εννοούν ότι θα αποτελούνται από ένα κατάλογο 200 δικηγόρων εταιρικών, οι οποίοι προέρχονται από τις γνωστές εταιρείες, οι οποίοι θα είναι μια υπάλληλη του κράτους, μια υπάλληλη, θα μισθώνονται μία από το κράτος, μία από την εταιρεία, θα παίζουν και το ρόλο του δικαστή. Ο πελάτης τους δηλαδή μπορεί να είναι τη μία μέρα το κράτος, την άλλη μέρα η εταιρεία. Οι ίδιοι θα πληρώνονται με το κομμάτι, δεν θα είναι μόνιμοι, που αυτό σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει να βρίσκουν λόγους για τους οποίους μια εταιρεία να μηνύσει ένα κράτος εφόσον θα πληρωθούν με το κομμάτι. Επίσης, να σας πω ότι στα πλαίσια του ISDS και όπως είδαμε και από το κείμενο της TPP που έχει βγει στη δημοσιότητα, ακόμα και αν δικαιωθεί το κράτος, που μέχρι τώρα όταν έχει ενεργοποιηθεί ISDS αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά ακόμα και αν δικαιωθεί το κράτος πρέπει να δώσει 8 δισεκατομμύρια για τα δικαστικά έξοδα. Δηλαδή, ακόμα και έτσι έχουν όφελος. Το βασικότερο όλων στην περίπτωση του ISDS είναι ότι για πρώτη φορά εξομοιώνεται νομοθετικά ένα κράτος με μία εταιρεία. Δηλαδή, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μίας χώρας, οι οποίοι ψηφίστηκαν από το σύνολο των χωρών που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και υπάρχουν εκεί για να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον, εξομοιώνονται με το κέρδος των μετόχων και των ιδιοκτητών μιας εταιρείας, οι οποίοι λειτουργούν με μοναδικό κριτήριο την αύξηση του κέρδους τους. Αυτό το ότι νομοθετικά, στον νομοθετικό μας πολιτισμό, πρόκειται να εξομοιωθεί είναι καινοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί. Για την ιστορία, το ISDS δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει από τη δεκαετία του 50, το χρησιμοποίησε για πρώτη φορά η Γερμανία, χρησιμοποιήθηκε μετά κατά κόρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως το χρησιμοποιούσαν όταν πηγαίναν να επενδύσουν σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, του αναπτυσσόμενου. Επειδή αισθάνονταν, λέγανε ότι εκεί δεν αισθάνονταν ασφάλεια οι επενδυτές. Αλλά εκεί ήταν στη βάση συγκεκριμένων συμφωνιών για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, όπου κάποιος επενδυτής πήγαινε και έκανε μια συγκεκριμένη επένδυση και ήθελε να αισθάνεται ασφάλεια. Εδώ πέρα, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, ο
επενδυτής είναι καλυμμένος υπέρ του δέοντος, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Άρα, προφανώς, το ζήτημα είναι αλλού. Επίσης, να λάβουμε υπόψη ότι σκεφτείτε ότι αυτό, στην περίπτωση του TTIP, περιλαμβάνει και χρηματιστηριακά προϊόντα και τραπεζικές ρυθμίσεις. Δηλαδή, ένα hedge fund, το οποίο θα ισχυριστεί, θα ενεργοποιήσει το ASDS και θα ισχυριστεί ότι αν δεν είχατε πάρει αυτή την απόφαση σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, δεν ξέρω, σε σχέση με οτιδήποτε, εμείς θα είχαμε κέρδος. Άρα πρέπει να μας αποζημιώσετε. Παραδείγματα ASDS. Υπήρχαν κάποια και στο βιντεάκι που βλέπαμε προηγουμένως, για να δούμε πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Μπορεί να αγγίξει τα πάντα. Όταν η Veolia, εταιρεία που σπέβδει να ιδιωτικοποιήσει το νερό, σε χώρες ή πόλεις που βρίσκονται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση, επένδυσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η κυβέρνηση του Καΐρου κάποια στιγμή αποφάσισε να αυξήσει το βασικό μισθό. Η Veolia ενεργοποίησε το ISDS και έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να αυξήσει το βασικό μισθό η κυβέρνηση του Καΐρου, εκτός και αν πλήρωνε 3,5 δισεκατομμύρια αποζημίωση στην εταιρεία. Στην Σλοβακία, όταν θέλησαν να επαναφέρουν η κυβέρνηση, να επαναφέρει στα χέρια του κράτους ένα κομμάτι του κράτους πρόνοιας που είχε να κάνει κυρίως με τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστημα, η εταιρεία που δραστηριοποιούταν στον τομέα ζήτησε αποζημίωση της τάξης των δισεκατομμυρίων και πάγωσε την πολιτική προσπάθεια. Ένα άλλο παράδειγμα κλασικό είναι η περίπτωση της Γερμανίας, που μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα θέλησαν οι Γερμανοί πολίτες να πάψουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων της ειδικής Vattenfall στη Γερμανία. Το ποσό που έλαβαν αγγίζει τα 3,5 δις. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσω του ISDS είναι ότι παγώνει τη δυνατότητα των διοικητικών αρχών, κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να ρυθμίσουν. Να κάνουν αυτό για το οποίο υπάρχουν. Να ρυθμίσουν για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί μονίμως βρίσκονται υπό την απειλή ενεργοποίησης του ISDS και φοβούνται να προχωρήσουν και στο να εφαρμόσουν τις πολιτικές τις οποίες έχουν αποφασίσει. Περνάω στο ένα δεύτερο, ότι όπως σας είπα προηγουμένως, παραδοσιακά τα δύο μέρη εναρμονίζουν την νομοθεσία τους. Συμφωνούν σε ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο και προχωράνε με βάση αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λένε όχι, δεν χρειάζεται να το εναρμονίσουμε το νομοθετικό μας πλαίσιο, απλά θα αποδοχόμαστε το ένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο άλλος. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να λειτουργήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά με τους δικούς τους όρους και το αντίστοιχο να συμβεί και με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην αμερικάνικη αγορά. Εδώ θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, ισχύει η αρχή της προφύλαξης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ότι το προϊόν που βγάζει στην αγορά δεν είναι ασφαλές για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, τότε το προϊόν δεν κυκλοφορεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο κατασκευαστής δίνει τη διαβεβαίωσή του, έτσι, ότι το προϊόν είναι ασφαλές, και αν κάποιος πελάτης, ιδιώτης, θελήσει, έχει βάσιμες υποψίες ότι το προϊόν δημιουργεί πρόβλημα, πρέπει να πάει με δικά του έξοδα, ας πούμε, στο Γενικό Χημείο ή σε κάποια ανεξάρτητη αρχή, με δικά του έξοδα να προσφύγει στην δικαιοσύνη και βέβαια, αν αποδειχθεί ότι όντως είναι βλαβερό, αποζημιώνεται αδρά. Αυτό σημαίνει επίσης ότι στη ΣΥΠΑ απαγορεύονται 12 χημικές ενώσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχες χημικές ενώσεις που έχουν εκριθεί. Πόσες? Ουσίες. Ναι, σωστά. Οι αντίστοιχες που έχουν εκριθεί ως βλαβερές είναι 1.200. Σημαίνει αυτό λοιπόν ότι στη βάση της νομοθετικής εναρμόνισης δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε, θα κυκλοφορούν όλα αυτά τα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να αλλάξουμε εμείς το νομοθετικό μας πλαίσιο. Το ίδιο ισχύει και για τα μεταλλαγμένα, χωρίς σήμανση, που υπάρχουν στα 75% των σούπερ μάρκετ της Ηνωμένης Πολιτείας. Το ίδιο ισχύει για τα σωματεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει τις αρχές του ΙΛΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν ο εργοδότης ισχυριστεί ότι η σύσταση σωματείου περιορίζει τα κέρδη του, είναι υποχρεωμένο, ενεργοποιεί το ISDS και πρέπει να πληρώσει την αποζημίωση αυτοί που είχαν την φαϊνή ιδέα να φτιάξουν σωματείο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί κάποιος ευρωπαϊκό έδαφος
να ισχυριστεί ακριβώς τα ίδια και να μην επιτρέπει τη σύσταση του σωματείου. Αυτό το πλέγμα σκοπεύουν να το υποστηρίξουν με ένα μόνιμο συμβούλιο νομοθετικής γνωμοδότησης, το οποίο θα αποτελείται από εταιρείες. Μέχρι τώρα, ξέραμε ότι τα lobbying στους διαδρόμους των Βρυξελών κάνουν πάρτι. Το ξέραμε. Αλλά μπορούμε και το καταγγέλουμε. Τώρα μας λένε ότι όχι, αυτό θα αποκτήσει θεσμική μορφή. Θα είναι θεσμικό, σε αυτό το συμβούλιο θα συμμετέχουν εταιρείες, όπως το Corporate Europe και αυτά που είπαμε πριν, το Business Europe κτλ. Αυτοί θα ετοιμάζουν, θα δίνουν έτοιμο το κείμενο με τη ρήτρα που υπάρχει μέσα του early warning, της έγκαιρης προειδοποίησης, δηλαδή ότι δεσμεύονται όλα τα θεσμικά σώματα, ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες θα το μάθουν πρώτες ότι σκέφτεται να κάνει μία ρύθμιση η Βουλή, η Κομισιόν ή ξέρω εγώ, ένα Εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτοί λοιπόν θα το μαθαίνουν πρώτοι, προτού αυτό πάει σε συζήτηση σε οποιοδήποτε εκλεγμένο σώμα, σε οποιοδήποτε θεσμικό φορέα. Έχουν τη δυνατότητα να έχουν έτοιμα τα κείμενα και τις προτάσεις μέσω των δικηγόρων και των συμβούλων που έχουν και κάποια στιγμή και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα ενημερώνονται στη βάση του κειμένου που ήδη έχει δρομολογηθεί. Εδώ να σχολιάσω ότι και τα δύο παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκα, βάλουν την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Δεν είναι τυχαίο ότι το ISDS έχει να κάνει με τη δικαστική εξουσία, που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι είναι ένας από τους πυλώνες ελέγχου και είναι θεσμικός, είναι κρατικός, είναι δημόσιος, είναι ευρωπαϊκός είτε εθνικός. Τώρα μας λένε όχι, θα είναι εταιρικός, θα είναι ιδιωτικός. Το ίδιο συμβαίνει και για την νομοθετική εξουσία. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η νομοθετική εξουσία μπορούν να ασκούν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο Κοινοβούλιο ή στην Ευρωβουλή. Τώρα σου λένε όχι, θα σου φτιάξουμε ένα σώμα το οποίο θα αποτελείται από πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικά συμφέροντα και θα γνωμοδοτεί νομοθετικά. Ένα άλλο κόλπο το οποίο περιλαμβάνει λοιπόν είναι ότι παγώνει ο χρόνος. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία από τη στιγμή που υπογράφεται μια συμφωνία. Υπάρχει αυτό που έχουν ως αρχή και είναι πολύ περήφανοι, το προβάλλουν ως tested once, approved everywhere. Ότι από τη στιγμή που κάπου το ελέγξαμε, δεν επιτρέπεται να ελεγχθεί πουθενά αλλού. Ας σκεφτούμε την περίπτωση της Volkswagen πρόσφατα, τι αποκαλύφθηκε. Αυτό προσπαθούν να το κάνουν λοιπόν καθεστώς και με την απειλή, ότι αν κάποιος θελήσει να ελέγξει, ότι θα βρεθεί υπό την απειλή. Το παγώνιο χρόνος τι σημαίνει? Ότι αν επιδιώξει μια χώρα, ένας δήμος, οτιδήποτε, να ζητήσει περιβαλλοντική μελέτη, να ανακαλύψει ότι μια χημική ουσία η οποία χρησιμοποιείται από μια εταιρεία προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Αν αυτό λοιπόν, αν ανακαλύψει ότι αυτή η χημική ουσία προκάλεσε πρόβλημα και δεν το έχει ρυθμίσει από πριν, δεν μπορεί να το ρυθμίσει μετά, ούτε να ζητήσει αποζημίωση για τη χρήση της. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στη συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ακυρώνει τη δυνατότητα των φορέων προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί η πολιτική είναι μια διαρκής διαδικασία ρύθμισης και εξέλιξης. Αν δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτό για το οποίο υπάρχεις. Κάποιοι λένε ναι, ότι καθιστά τη δημοκρατία αντικείμενο εμπορίου και μάλιστα το βρήκα πολύ έξυπνο σε μια γελιογραφία. Έλεγε ότι η TTIP θα επιτρέψει στις εταιρείες να παράγουν οι ίδιες προϊόντα που προηγούμενα έπρεπε να αγοράζουν, όπως τους νόμους. Και ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι μέχρι τώρα αυτό που μας λέγανε ήταν ότι έρχεται ο επενδυτής και ο επενδυτής, ο ιδιοκτήτης, αυτός γενικά που βάζει τα κεφάλαια, βγάζει πολύ περισσότερα κέρδη από τον εργαζόμενο και ότι αυτό είναι λογικό γιατί ο επενδυτής παίρνει ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Αυτό η λογική του ISDS πάει να ακυρώσει ακόμα και αυτό το ρίσκο. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που παίρνανε, γιατί πραγματικά όταν κάνεις μια επένδυση μπορεί και να πάει κάτι στραβά. Εδώ έρχονται και σου λένε: όχι, θα την κάνω μόνο αν είναι εξασφαλισμένα τα κέρδη μου. Να το μαζέψω σιγά-σιγά. Okay. Λοιπόν, εδώ να πω ότι πριν, θα δούμε μετά το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κτλ. Αλλά ότι ήδη έχουμε ήδη αποτελέσματα. Δηλαδή, ήδη οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν την προοπτική υπογραφή της TTIP για να πάυσουν πάγιες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μονίμως με την απειλή, η οποία διαμεσολαβείται από την Κομισιόν φυσικά, ότι θα τεθούν σε κίνδυνο διαπραγματεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο,
Τους τελευταίους μήνες έχουν περάσει 31 επικίνδυνα παρασιτοκτόνα. Αυτά είναι πράγματα που μέχρι τώρα δεν περνάγανε. Δηλαδή, σε κάθε έκκληση απλά δεν περνάγανε. Τώρα περάσανε το μοσχάρι, το επεξεργασμένο μεγαλακτικό οξύ, που πάλι πέρασε για πρώτη φορά, 5 νέα μεταλλαγμένα προϊόντα και συνεχίζεται. Είναι προφανές ότι αφορά το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, τα είπε και ο Χάρης προηγουμένως, ότι αφορά τα πάντα, από τα χρηματιστηριακά προϊόντα μέχρι τα φάρμακα, μέχρι την κλιματική αλλαγή, τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Και συνιστά ένα εκρηκτικό μείγμα. Και απλά πρέπει να δούμε στα χέρια ποιανού θα εκραγεί αυτό το εκρηκτικό μείγμα. Να δούμε στην περίπτωση της Ελλάδας. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη για τον εξής λόγο. Γιατί στα πλαίσια της ελπίδας οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, ένας σταθερός πυλώνας που αναφέρεται διαρκώς είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αν έχει στηρίξει την ανασυγκρότηση της χώρας στις ξένες επενδύσεις, είναι λογικό ότι στη βάση όλων αυτών των δεδομένων που μπαίνουν με την DTIP γίνει εξαιρετικά ευάλωτος. Επίσης, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι η απουσία δημόσιου διαλόγου. Στο εξωτερικό και στις ευρωεκλογές και στις εκλογές και γενικά στο δημόσιο λόγο είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της ατζέντας. Αυτά δεν γίνονται ως διαμαγείας, γίνονται γιατί μπαίνουν οι δημόσιοι φορείς. Δηλαδή, αυτοί που έχουν τοποθετηθεί είτε υπέρ είτε κατά. Δεν έχει σημασία. Έτσι γίνεται ο υγιής δημόσιος διάλογος. Είναι σωματεία, είναι το εργατικό κίνημα, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, επιμελητήρια, αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι οι φορείς, οι επαγγελματιών, οτιδήποτε έχουν ένα Ινστιτούτο, έχουν ένα επιμελητήριο, έχουν κάτι, πληρώνουν κάποιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι γνωμοδοτούν σε σχέση με τα πόσοι πρόκειται να επηρεαστούν από μείζονες εξελίξεις, τα συμφέροντα των μελών τους. Αυτό είναι το Α. Δηλαδή και στο εξωτερικό έτσι ξεκίνησε ο δημόσιος διάλογος. Αυτό δεν έχει γίνει στην Ελλάδα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπάρχει το Stop the Tape Greece, στο οποίο θα αναφερθεί και ο Κώστας στη συνέχεια, οπότε θα σας πει τι άλλο υπάρχει εκεί. Όπως και το τι έχει συμβεί στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα το τελευταίο διάστημα. Εγώ να προχωρήσω στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εξής. Έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων, ξεκίνησε τον Οκτώβριο στο Μαϊάμι και αυτό που αφορά είναι αυτό που λέγαμε πριν, την αρχή της δημόσιας προφύλαξης που υπάρχει στην Ευρώπη και πώς αυτό μπορεί να εναρμονιστεί και να εξαφανιστεί. Έχουν διαπραγματευτεί τα 10 από τα 24 κεφάλαια, άρα υπάρχει ακόμα χρόνος για την DTIP, για τη ΣΕΤΑ δεν υπάρχει όπως είπαμε προηγουμένως. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η ενημέρωση φέρνει αποτελέσματα. Γιατί ενώ προηγούμενα στην Ευρωβουλή, ας πούμε, πέρναγε, δινόταν το πράσινο φως, όταν τους το ζητάνε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες από το Ευρωκοινοβούλιο, να δώσει το πράσινο φως για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Τον Ιούνιο, όταν πήγανε να το κάνουν ξανά και ζήτησε ο Σούλτς να μπορέσει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβε ότι δεν έχει το συσχετισμό. Και ήταν μία από τις φορές λοιπόν που έπαυσε τις εργασίες του σώματος με μία δικαιολογία η οποία φάνηκε αστεία και όλοι λέγανε ότι ήταν από τις μαύρες στιγμές για τη δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως έγραψε ο Διεθνής Τύπος. Και φρόντισε να γίνει ευνηδιαστικά κάποια άλλη στιγμή. Αυτό γιατί συνέβη. Γιατί μέσα από την ενημέρωση, κυρίως στο εξωτερικό, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, αυτοί που μετακινήθηκαν ήταν σοσιαλδημοκράτες. Ένα μεγάλο κομμάτι των σοσιαλδημοκρατών που αντλεί την εκλογική του υποστήριξη από τους πράσινους, από κομμάτια που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικά κινήματα, που έχουν να κάνουν με δικαιώματα, που έχουν να κάνουν με τα σωματεία, όπου εκεί υπάρχουν πολύ ισχυρές σχέσεις, άρχισαν να τους πιέζουν και εκείνοι τοποθετήθηκαν κατά και είπαν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, έχουμε πρόβλημα με την εκλογική μας βάση. Αυτή η μετακίνηση λοιπόν αρχίζει και φέρνει αποτελέσματα. Πέραν από τους σοσιαλδημοκράτες, που μπορούμε να πούμε το 1/3 τους έχει μετακινηθεί μέχρι τώρα, το Die Linke και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και το κόμμα των Πρασίνων ήταν από την αρχή κατά της συμφωνίας, αλλά ως προς το ISDS εκφράζουν μεγάλες διαφωνίες και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, γιατί ακόμα και από τους συντηρητικούς ή το Λαϊκό Κόμμα θεωρούν ότι πλήττει τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας. Βέβαια, στο τέλος το ψήφισαν το βελτιωμένο ISDS. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, η Χίλαρη Κλίντον αναγκάστηκε, πιεζόμενη από τον συνυποψήφιό της, τον Σάντερς, ο οποίος για τα δεδομένα
είναι συνυποψηφιός της για να πάρουν το χρήσμα ως υποψήφιοι των Δημοκρατικών για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σάντερς για τα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προβεί σε εξαιρετικά προοδευτικές δηλώσεις, έχει απορρίψει πλήρως τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών και σε πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Οπότε η Κλίντον, προσπαθώντας να εκφράσει αυτό το κομμάτι των Δημοκρατικών, πήγε και εκείνη προς τέτοιες θέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ενημέρωση και η κινητοποίηση φέρνει σίγουρα αποτελέσματα. Θα κλείσω λέγοντας το εξής, ότι αυτό που μένει ως απορία είναι ωραία και τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιες είναι οι θεσμικές κινήσεις, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, από ποιον μπορούμε να ζητήσουμε να κάνει κάτι. Άρα πρέπει να δούμε ποιος διαπραγματεύεται. Καταρχήν, διαπραγματεύεται η Κομισιόν με το Κογκρέσο. Αυτοί οι δύο είναι οι αρμόδιοι φορείς. Αυτοί πήραν κάποια στιγμή, τον Ιούνιο του 2013, πήραν το λεγόμενο mandate, δηλαδή την εντολή από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Όλες οι χώρες έδωσαν κάποια στιγμή την εντολή στην Κομισιόν να διαπραγματευτεί εν λευκό για λογαριασμό τους. Ζητήσαμε το mandate, ούτε το mandate δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα και είδαμε ότι ήταν copy-paste το ίδιο από όλα τα κοινοβούλια. Η διαπραγμάτευση λοιπόν διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβαϊθάται στο ρόλο της από μια συμβουλευτική επιτροπή που έχει αντιπροσώπους και από τις 28 κυβερνήσεις. Άρα, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει, γιατί έχει έναν αντιπρόσωπο μέσα σε αυτό το σώμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει το μονοπόλιο της ανάληψης πρωτοβουλειών. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι αν μια χώρα, αν αυτός που συμμετέχει στο Συμβούλιο για λογαριασμό κάθε χώρας θέλει να προωθήσει κάποιο αίτημα ή κάποια ένσταση, πρέπει να τη διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνη θα τη διαμεσολαβήσει, δεν μπορεί να γίνει απευθείας. Οι εκπρόσωποι λοιπόν των κρατών μελών συνεδριάζουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συσκέπτονται για το κατά πόσο θα επιτρέψουν τη διαπραγμάτευση. Μόλις ολοκληρωθούν οι μυστικές διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε χώρας. Κανονικά, στις απλές περιπτώσεις, χρειάζεται μια πλειοψηφία του τύπου το 55 με 65% για να μπορέσει να περάσει κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, χρειάζεται ομοφωνία. Γιατί περιλαμβάνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με βιομηχανική ιδιοκτησία και κυρίως με ξένες επενδύσεις και με πολιτιστικά προϊόντα και με πολλά άλλα. Δηλαδή είναι τεκμηριωμένο αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει αυτό. Δηλαδή πρέπει κάποιος να ζητήσει να κριθεί το θέμα με ομοφωνία. Εκεί μπορεί να το σταματήσει ακόμα και ένας. Φυσικά, κανείς, ακόμα και στη Γερμανία και στην Αυστρία, που υπάρχει τεράστιο ζήτημα και από τις κυβερνήσεις, κυρίως προς το SDS, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να βάλει βέτο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα, γιατί το πολιτικό κόστος είναι τεράστιο. Και πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είδαμε ότι όταν φτάσει σε αυτό, μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με ένα ναι ή με ένα όχι. Δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει. Και έχουμε το προηγούμενο. Τώρα κλείνω. Λοιπόν, αυτές οι συμφωνίες μπορούν να θεωρηθούν είτε μεικτές, είτε το είδος των συμφωνιών που αρκεί να τις επικυρώσει η Κομισιόν. Όταν μια συμφωνία θεωρηθεί μεικτή, πρέπει να περάσει από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό είναι το μείζον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει φανεί από τον προηγούμενο Επίτροπο ότι κάναν κάθε προσπάθεια να μας πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει, σαν την άκτα θα το περάσουμε μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άντε και από το Κοινοβούλιο. Βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είναι προφανέ ότι είναι μεικτή συμφωνία. Θα επηρεάσει τη ζωή τόσων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Αν πραγματικά περάσει από τα Εθνικά Κοινοβούλια, καταλαβαίνετε ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία ενημέρωση, θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση κτλ. Για να γίνει αυτό, πρέπει κάποιο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Αυτό μπορούν να το κάνουν λοιπόν μόνο κυβερνήσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιος επίτροπος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα θεωρηθεί μεικτή συμφωνία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.